Κύριοι, χαίρετε, παρακολουθείτε ειδήσεις. Με μια λιτή τελετή, στο χώρο όπου πρόκειται να κατασκευαστούν οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Μουδανιών, τελέστηκε το πρωί ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που κατασκευάζει η Νομαρχία στα Νέα Μουδανιά και ουσιαστικά ικανοποιεί ένα αίτημα δεκαετιών για τους φορείς και τους κατοίκους. Μια ξεχωριστή μέρα ιδιαίτερης χαράς και μελλοντικών προοπτικών στον αθλητισμό, τον τουρισμό, την οικονομική ανάπτυξη ήταν η σημερινή για τα Νέα Μουδανιά, καθώς τελέστηκε ο αγιασμός των αυταθλητικών εγκαταστάσεων, ενός έργου που συζητήθηκε, σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από όλες τις διοικήσεις του Δήμου και που υλοποιείται πλέον με παρέμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ο νομάρχης Αστέριος Ζωγράφος, εμφανώς ικανοποιημένος από την εξέλιξη του ζητήματος κατασκευής των αυταθλητικών εγκαταστάσεων, υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον της διοίκησης της Νομαρχίας αλλά και του ίδιου προσωπικά για την περιοχή των Μουδανιών είναι αυξημένο, καθώς η Νότια Καλαμαριά μπορεί και πρέπει να αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρη τη Χαλκιδική. Πιστεύουμε ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό, οικονομικό και τουριστικό έργο που γίνεται στην περιοχή του Δήμου Μουδανιών και ιδιαίτερα στο δημοτικό διαμέρισμα των Μουδανιών. Εύχομαι αυτή η μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλαμε σε συνεργασία με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου και με την προηγούμενη, η οποία μπήκε στη διαδικασία και ετοίμασε την μελέτη, να αποτελέσει το καλύτερο εργαλείο το συγκεκριμένο έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Είδα σήμερα πρόσωπα χαροπά και γι' αυτό βέβαια είμαι και εγώ ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί πράγματι η ηθική ικανοποίηση του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά είναι αυτή, να βλέπει πρόσωπα χαρούμενα, πρόσωπα που αναγνωρίζουν τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει για την ανάπτυξη και την οικονομική εξέλιξη της περιοχής τους. Εύχομαι, εν ώψη και του γεγονότος ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για το ξεκίνημα και την κατασκευή του έργου, να τελειώσει το έργο πάρα πολύ γρήγορα, ώστε επιτέλους να αναλάβουν τα ενία οι ίδιοι οι Μουδανιώτες και να επιτελέσουν το έργο που τους περιμένει, δηλαδή ανάπτυξη της περιοχής τους και οι σημερινές ναυταθλητικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν πλέον με τις καινούργιες προδιαγραφές, πραγματικά να αποτελέσουν τον πόλο έλξης τουριστών, επισκεπτών και κυρίως διεθνών αθλητών, που ουσιαστικά θα διαφημίσουν παράλληλα τα Μουδανιά όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στα πέρατα του κόσμου. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Σας ακούσαμε να λέτε ότι είχατε συνεργασία και με τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ιωαννίδη. Σε ποιο βαθμό ήταν αυτή η συνεργασία? Ναι, τηλεφωνηθήκαμε και χθες το βράδυ, παρά την επιθυμία του να παραβρεθεί, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα παρόν γιατί έχει το φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι ο άνθρωπος, ο διπλανός μας, ο γείτονάς μας, πρέπει να τον πω εγώ Χαλκιδικιώτη, γιατί πραγματικά είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε την τελική απόφαση για να υλοποιήσει η Νομαρχία το έργο και μας έβαλε και σχετική πίστοση, ώστε πραγματικά να μην υπάρχει κίνδυνος μη περαίωσης του συγκεκριμένου έργου. Τον ευχαριστώ προσωπικά εκ μέρους όλων των Χαλκιδιωτών και εύχομαι η πορεία του να είναι και γι' αυτόν μια πορεία συνεχόμενων επιτυχιών, γιατί πραγματικά είναι το πρόσωπο το οποίο με την ιδιότητα ως Υφυπουργού Αθλητισμού βοήθησε τη Χαλκιδική, δίνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για να κατασκευάσουμε διάφορα αθλητικά έργα σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου 6.800.000 ευρώ και υπέγραψε βεβαίως και την κατασκευή του κλειστού γυμναστήριου Καλλιθέας με το ποσό του 1.500.000 ευρώ, ένα έργο το οποίο το ετοιμάζουμε και θα δημοπρατηθεί προσεχώς. Για μια σημαντική παρέμβαση της Νομαρχίας έκανε λόγο ο Δήμαρχος Μουδανιών Ανδρέας Παπαγιάννης, τονίζοντας ότι ήδη αυτή τη στιγμή εκτελούνται και 2 ακόμη μεγάλα έργα της Νομαρχίας εντός των ορίων του Δήμου Μουδανιών. Είμαστε στην τελική ευθεία της πραγματοποίησης του έργου. Ένα έργο αρκετά έτσι μεγάλο, σημαντικό, που θα αλλάξει πιστεύω την πορεία των Μουδανιών, όχι μόνο στην ποιότητα του τουρισμού που θα έρχεται, αλλά και στην ποιότητα του αθλητισμού που θα προσφέρουν τα Μουδανιά. Όχι μόνο του αθλητισμού στα γήπεδα και στα κλειστά γυμναστήρια, αλλά θα έλεγα και στον αθλητισμό στους θαλάσσιους διαδρόμους. Αυτό βέβαια έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και για τη Χαλκιδική και για τη Μακεδονία. Δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν αγώνες διεθνείς, πανελλήνιοι και διεθνείς αγώνες, και πλέον γίνεται ένα
κέντρο, γίνονται ένα κέντρο τα Μουδανιά, θαλασσίου τουρισμού, με ολοκλήρωση της Μαρίνας, την αρχή των αυταθητικών και ήδη με την προστασία του κρυπιδώματος, με την ανάπλαση που έχουμε κάνει σε όλη την παραλία Μουδανιών και με ένα νέο στόχο που βάζουμε να έχουμε την αντιστήριξη των βράχων μέχρι την Ποτίδα με διάφορες μορφές και διάφορες παρεμβάσεις, που είναι ένα έργο που το ξεκινάμε από τώρα σαν μελέτη και φυσικά διεκδίκηση, που δεν ξέρουμε πότε θα πραγματοποιηθούν, θα τελειώσει η μελέτη και πότε θα υπάρξει χρηματοδότηση. Πάντως βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η παραλία των Μουδανιών θα γίνει σε μερικά χρόνια μια παραλία 5 αστέρων. Θα πρέπει να συγχαρώ για την τελική έκβαση του έργου του Στέργιο του Ζωγράφου και επίσης να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ιωαννίδη για την χρηματοδότηση του έργου. Στην ύψιστη σημασία των αυταθλητικών εγκαταστάσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Μουδανιών, Δημήτρης Ακαλής. Είναι ιστορική μέρα, γιατί ήδη από σήμερα ξεκινάει οι εργασίες του έργου. Έγινε ένας αγιασμός και ξεκινάμε από σήμερα. Το έργο έχω δηλώσει ότι το θεωρώ ιστορικό, γιατί πρώτη φορά στη χώρα μας ναυταθλητικές εγκαταστάσεις γίνονται νόμιμες με παραχώρηση αγιαλού. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο στη χώρα μας. Οι περισσότεροι ναυτικοί όμιλοι στη χώρα μας στεγάζονται σε παράγκες και παραπήγματα. Εμείς νόμιμα, με μελέτες, κάνουμε ένα σύγχρονο ναυταθλητικό κέντρο. Το κόστος αυτού του έργου, ο προϋπολογισμός του? Το έργο έχει φτάσει στα 6%. Χρόνος αποπεράτωσης? Εάν υπάρχει ροή χρημάτων, είναι η σύμβαση που υπέγραψε ο εργολάβος είναι για 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια πρέπει να έχει τελειώσει. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Επίσης, παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο αντινομάρχης Ιωάννης Ζήτζιος, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στο έργο. Ένα ιδιαίτερο έργο ξεκινάει σήμερα. Εδώ έγινε ο αγιασμός της θεμελίωσης. Ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, ένα ιδιαίτερο έργο για τα Μουδανιά, ένα ναυταθλητικό έργο. Θα έλεγα το μοναδικό στην Ελλάδα, έτσι καλά οργανωμένο, μπορεί να μετατροπεί σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο ναυταθλητικό των Βαλκανίων. Στο χέρι των Μουδανιών είναι να κάνουν έτσι τέτοιους φορούς λειτουργίας. Αυτό είναι η δυσκολία, αυτή είναι πλέον η αυριανή ημέρα. Το έργο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα, υπάρχουν πιστώσεις. Ο νομάρχης και αυτή η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση την πρώτη στιγμή προσπάθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα τα οποία είχαν σταματήσει, έτσι το είχαν θάψει αυτό το έργο. Μπορέσαμε, το πήραμε επάνω μας σαν νομαρχία, το δημοπρατήσαμε, πέρασε από διάφορα κύματα. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι ιδιαίτερα. Όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος. Το δικαιούται αυτός ο κόσμος το πάλεψε. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να παίξει έναν αναπτυξιακό ρόλο εδώ στην περιοχή. Να δώσει ένα ιδιαίτερο χρώμα και μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, η οποία θα είναι μοναδική. Ένα έργο το οποίο έχει επέκταση κρυπιδώματος 300 μέτρα περίπου. Γίνεται μια πλατεία γύρω στα 4 στρέμματα. Επάνω υπάρχουν κτίρια διοίκησης και αναψυχής και κτίρια τα οποία θα προσεργίζουν και θα είναι τα σκάφη αυτά, με πλωτές, με στριβάνια, με αντλιοστάσια, όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα τα οποία απαιτούνται σήμερα και κατασκευές για να λειτουργήσει ένα τόσο μεγάλο έργο.